σκεφτόμουν ότι εκτός από το να επιτεθείς κατά μέτωπο στους φόβους σου ή να τους αγκαλιάσεις μέσα από το διαλογισμό, υπάρχει μία δραστηριότητα η οποία μας προετοιμάζει με φοβερό ποσοστό επιτυχίας για το άγνωστο και το απροσδόκητο. Το παιχνίδι. Όλοι μπορούμε να παίξουμε. Το παιχνίδι δεν έχει ηλικία. Κάπου όμως, στην πρόοδό μας, χάσαμε το νόημα αυτό. Και έχουμε συνδέσει το παιχνίδι με το χάσιμο του χρόνου και με την παιδιάστικη συμπεριφορά. Για μένα, αυτός είναι ένας από τους μεγαλύτερους ευνουχισμούς στην ιστορία. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχουμε δαιμονοποιήσει το παιχνίδι. Είναι μια τόσο φυσική πηγή μάθησης. Ξεχάστε για λίγο ό,τι ξέρετε ή ό,τι νιώθετε για το παιχνίδι. Δείτε το σαν μια βάση δεδομένων, στην οποία από πολύ μικρή ηλικία αποθηκεύετε σενάρια, δράσεις, αντιδράσεις και ανατρέχετε σε αυτά κάθε φορά που θέλετε να βρείτε λύσεις. Και είναι τόσο φανταστική αυτή η βάση δεδομένων που λειτουργεί με ένα τέτοιο αλγόριθμο, ο οποίος μαθαίνει από τα δεδομένα και εξελίσσεται. Δείτε τα παιδιά. Τα παιδιά ζούνε μέσα από το παιχνίδι. Εμείς, σαν παιδιά, μάθαμε για τον εαυτό μας, μάθαμε για τους άλλους, μάθαμε για το περιβάλλον γύρω μας. Με το δικό μας τρόπο, στο δικό μας χρόνο, μέσα από ατέλειωτες ώρες διασκέδασης. Ποιος γονιός δεν έχει δει το σαλόνι του σπιτιού του να μετατρέπεται σε σκηνή από ταινία, σε ηφαίστειο, σε διαστημόπλιο μέσα από το παιχνίδι των παιδιών του. Προφανώς δεν χρειάζονται ένα holodeck για να το ζήσουν αυτό. Είναι όλα εδώ μέσα. Τροφοδοτούνται από τη φαντασία, τη βασική πηγή ενέργειας του παιχνιδιού. Εκείνη τη στιγμή είναι αστροναύτες, αποφεύγουν αστεροειδείς, συνδιαλέγονται σε μια δική τους γλώσσα με εξωγήινους. Ζούνε στο εδώ και στο τώρα, ενώ ταυτόχρονα είναι στον κόσμο της φαντασίας. Και παρόλα αυτά δοκιμάζονται και σωματικά και ψυχολογικά. Και έτσι μαθαίνουν να κατακτούν τους φόβους τους, έτσι μαθαίνουν να ξεπερνάνε τα όρια τους μέσα στο ασφαλές περιβάλλον του παιχνιδιού. Ήθελα κι εγώ να έχω ένα ασφαλές περιβάλλον παιχνιδιού όταν προετοιμαζόμουν για την εμπειρία μου σήμερα εδώ. Και σκέφτηκα να χρησιμοποιήσω ένα παιχνίδι, το οποίο το παίζω με τις κόρες μου, συνήθως στο αυτοκίνητο. Διαλέγουμε 5 λέξεις, οι οποίες δεν έχουν απαραίτητα κάποια σύνδεση μεταξύ τους, και μετά χτίζουμε με αυτές τις λέξεις μια ιστορία. Οι λέξεις που διάλεξα για σήμερα είναι μάθηση, παιδί, αστροναύτης, χώρος, όριο. Νομίζω το τελευταίο το περιμένατε. Θα ξεκινήσω από τη μάθηση την ιστορία μου. Είναι στη φύση μας να μαθαίνουμε, σωστά? Είναι μια φυσική ανάγκη. Είναι περιέργεια, είναι θέληση. Μας γεμίζει. Και ξέρετε τι, είναι αυτού του είδους η μάθηση που μας κάνει πλουσιότερους και ικανότερους να ξεπερνάμε τα όρια που βρίσκουμε μπροστά μας. Και αυτό είναι στη φύση μας. Να ξεπερνάμε τα όρια. Άλλωστε δεν θα ήμασταν εδώ που είμαστε σήμερα. Τα παιδιά, λοιπόν, έχουν μία φανταστική ικανότητα να συνδυάζουν αυτά τα δύο. Να μαθαίνουν και να ξεπερνάνε τα όρια. Και αν τους δώσουμε σαν εργαλείο το παιχνίδι, ξέρετε τι, μπορούν μεγαλώνοντας να γίνουν οτιδήποτε. Όταν είμαστε παιδιά, είμαστε σαν βλαστο κύτταρα. Μπορούμε να γίνουμε οτιδήποτε. Κάθε παιδί είναι εν δυνάμει μουσικός. Είναι εν δυνάμει μαθηματικός. Είναι εν δυνάμει φιλόσοφος. Είναι δυνάμει αστροναύτης. Και κάποια παιδιά γίνονται αστροναύτες. Όπως το πλήρωμα της αποστολής Απόλλων 17. Ξέρετε γιατί είναι διάσημη αυτή η αποστολή του 1972. Είναι η πρώτη επανδρωμένη διαστημική αποστολή, η οποία φωτογράφησε τη Γη ολόκληρη. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό? Χάρη σε αυτή τη φωτογραφία, είδαμε τον πλανήτη μας από μακριά. Χάρη σε αυτή την εικόνα, ξαφνικά συνειδητοποιήσαμε ότι ξεπεράσαμε το απόλυτο όριο. Πήγαμε από την άλλη μεριά, σε ένα κόσμο που μέχρι τότε ανήκε στο μεταφυσικό. Εκεί όμως μας περίμενε μια έκπληξη. Ό,τι μέχρι τώρα θεωρούσαμε δεδομένο στη Γη, έπρεπε να το ξαναμάθουμε από την αρχή. Τι εννοώ? Οι αστροναύτες, για δεύτερη φορά στη ζωή τους,
Έπρεπε να μάθουν να κινούν το σώμα τους με ασφάλεια. Έπρεπε να μάθουν να τρώνε, να κοιμούνται, να πλένονται, ακόμα και να πηγαίνουν τουαλέτα. Κάποιες ανέκδοτες περιγραφές από το Human Research Program της NASA λένε ότι κάθε φορά που πηγαίνει μια καινούργια αποστολή στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, το πλήρωμα που βρίσκεται ήδη εκεί κάνει baby-proof όλο το εσωτερικό, για να μην χτυπήσουν οι νεοφερμένοι την ώρα που προσαρμόζονται μέσα στο καινούργιο περιβάλλον. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Έχει κάποιες ομοιότητες η ανάπτυξη του παιδιού στη Γη με την πορεία της προσαρμογής ενός αστροναύτη στο διάστημα. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι τι γίνεται όταν κατακτήσουν αυτές οι δύο ομάδες αυτό το στάδιο. Okay, οι αστροναύτες που το κατακτάνε μεταξύ μας και πολύ γρήγορα συνεχίζουν την αποστολή τους, για την οποία έχουν εκπαιδευτεί χρόνια. Εμένα με ενδιαφέρει όμως τι γίνεται με τα παιδιά. Σε αυτό το στάδιο τα έχουμε πετύχει στην προσχολική ηλικία, πανευτυχή, να παίζουν στον υπηαγωγείο και να μαθαίνουν παίζοντας. Τι γίνεται όμως μετά, όταν αυτά τα παιδιά πάνε στο δημοτικό? Θα σας πω εγώ, σοκ. Ένα μεγάλο σοκ. Το σοκ της μετάβασης από ένα περιβάλλον που μαθαίνω ελεύθερα, στο δικό μου χρόνο, σε ένα περιβάλλον που είμαι αναγκασμένος να μάθω ακίνητος στον ίδιο χρόνο με όλους τους άλλους. Είναι η μετάβαση από ένα περιβάλλον στο οποίο μαθαίνω παίζοντας, σε ένα περιβάλλον στο οποίο πρέπει να μάθω αμίλητα, αδιαμαρτύρητα και μάλιστα μέσα σε ένα χώρο που δεν μπορώ να πειράξω. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Το σχολείο, για να λειτουργήσει, μας εξομοιώνει. Θεωρεί ότι είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν ρωτάει κανείς ποιες είναι οι ανάγκες σου, ποιες είναι οι ιδιαιτερότητές σου, ποια είναι τα ταλέντα σου, ποια είναι η μυστική σου δύναμη. Αυτό για μένα ήταν το καμπανάκι μου. Σε αυτό το σημείο βρήκα το δικό μου call for action. Εγώ είμαι αρχιτέκτονας στη βάση και έχω την τεχνολογία σαν εργαλείο και ερευνώ μία εναλλακτική προσέγγιση στο σχολείο. Μία προσέγγιση που ενισχύει τη συμμετοχικότητα και ενισχύει την πολυτροπική μάθηση. Σε ό,τι κάνω και σε ό,τι σκέφτομαι, καταλυτικό ρόλο έχει παίξει ένας άνθρωπος, η Ίντι Θάκερμαν, αναπτυξιακή ψυχολόγος, η οποία μου έμαθε πώς εκεί που οι άλλοι βλέπουν όρια και περιορισμούς, εγώ μπορώ να αλλάξω οπτική και να ψάξω νέες δυνατότητες και νέες πιθανές κατευθύνσεις. Σημαντικό ρόλο έπαιξε επίσης το Ίδρυμα Fulbright, γιατί μου έδωσε μία υποτροφία, όχι για τους βαθμούς μου, για αυτό που είμαι συνολικά, για αυτό που ονειρεύομαι, για αυτά που θέλω και ήθελα και θέλω ακόμα να προσφέρω. Τι έχω κάνει, λοιπόν? Έχω καταφέρει, πιστεύω, να δω το σχολείο αλλιώς. Η δική μου προσέγγιση πατάει σε μία αμφίδρομη, αλλά αρκετά δυνατή σχέση, ανάμεσα στις λέξεις «μαθαίνω» και «αλλάζω». Πρώτος στόχος, να αλλάξουμε τον τρόπο που μαθαίνουμε. Ξέρουμε ότι τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα μέσα από το παιχνίδι. Ωραία. Αυτό όμως πρέπει να το πάρουμε προσεκτικά τώρα και να το βάλουμε μέσα στο χώρο του σχολείου. Εδώ είναι που βοηθάει η αρχιτεκτονική. Γιατί η αρχιτεκτονική μας δίνει εκείνες τις παραμέτρους που μας βοηθάνε να αλλάξουμε μέσα από μια βιωματική εμπειρία το σχολείο και να το μετατρέψουμε σε ένα τόπο μάθησης. Αυτή είναι η αφετηρία της εναλλακτικής μου προσέγγισης. Θέλω, λοιπόν, να πετύχω την ποιοτική αναβάθμιση του σχολικού χώρου και της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η προσέγγισή μου την έχω ονομάσει «εκπαιδότοπη», συνδυάζοντας τις λέξεις «εκπαίδευση», «παιδί», «παιχνίδι» και όλα αυτά στο δικό τους κοινό τόπο. Τι κάνουν οι εκπαιδότοποι? Αποτελούν ένα ενδιάμεσο πεδίο, στο οποίο έρχεται ένας εκπαιδευτικός και έρχεται και ένας αρχιτέκτονας και κάθονται μαζί και θέτουν ένα μαθησιακό στόχο. Και μετά βρίσκουν αμοιβαία λύσεις πώς μπορούν να πετύχουν με την ειδίκευσή τους αυτό το μαθησιακό στόχο, χρησιμοποιώντας το χώρο του σχολείου μέσα από μια παιδοκεντρική προσέγγιση, στην οποία φυσικά τα παιδιά έχουν πολύ ενεργό ρόλο. Και πάμε στο δεύτερο βήμα. Θέλουμε να δούμε τι σημαίνει να μπορώ
να μάθω να αλλάζω το χώρο του σχολείου. Ας δούμε όμως πρώτα τι σημαίνει για μας σήμερα σχολείο. Νομίζω είναι το ίδιο για όλους μας εδώ μέσα, εδώ και χρόνια. Είναι, λες και τα σχολεία κληροδοτούνται αυτούσια από γενιά σε γενιά. Νομίζω η πιο ενδιαφέρουσα περιγραφή είναι ενός μιας μαθήτριας έκτης δημοτικού, την οποία την κράτησα μέσα από τη συνεργασία μας των εκπαιδότοπων στο σχολείο της στα Χανιά. Λέει λοιπόν η Γεωργία. Είναι 8 και 20. Πάλι άργησα στο σχολείο. Είναι Μάιος έξω, έχει μια υπέροχη μέρα. Τα παιδιά έχουν μπει στις τάξεις, αλλά εγώ κάθομαι στην είσοδο του σχολείου και χαζεύω το κτίριο. Χθες οι αρχιτέκτονες με ρώτησαν ποια είναι η γνώμη μου γι' αυτό. Δεν ήξερα τι να απαντήσω. Βασικά, είναι τεράστιο. Δεν έχει χρώματα. Είναι το ίδιο με το γυμνάσιο που πηγαίνει ο αδερφός μου. Ούτε copy-paste να έκαναν. Δεν νομίζω ότι αυτό το κτίριο έχει φτιαχτεί για παιδιά. Πηγαίνοντας προς την τάξη μου, θυμάμαι τη διαδρομή μου στο σχολείο. Θυμάμαι να βλέπω δέντρα και λουλούδια και χρώματα. Στην αυλή μου όμως μέσα, τίποτα. 2-3 παγκάκια, οι μπασκέτες, οι βρύσες και τσιμέντο παντού. Την ώρα που χτυπάω την πόρτα να μπω στην τάξη, εύχομαι να έχει αλλάξει κάτι. Τίποτα. Τα θρανία στην ίδια σειρά, στην ίδια θέση, κοιτώντας το δάσκαλο στην έδρα, στο μαυροπίνακα και το διαδραστικό, το καμάρι του σχολείου. Νομίζω ότι η περιγραφή αυτή μας δίνει μια εικόνα για τα περισσότερα περιβάλλοντα σχολικά στην Ελλάδα. Και νομίζω ότι αυτός είναι ο ελέφαντας στο δωμάτιο, τον οποίο δεν θέλουμε, όλοι τον βλέπουμε, αλλά δεν θέλουμε να τον δείξουμε. Και θέλουμε οι εκπαιδότοποι να έρθουν να αλλάξουν αυτό το περιβάλλον. Η αλλαγή αυτή έρχεται συμμετοχικά. Έρχεται από τη βάση, bottom-up, σταδιακά. Ένας-ένας δάσκαλος με την τάξη του και με την ομάδα μου από το Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Υφιών Περιβαλλόντων στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Τι κάνουμε όλοι μαζί? Προγραμματίζουμε, σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε πυρήνες μάθησης μέσα στο σχολείο. Με γνώμονα το μαθησιακό στόχο που δέσαμε μαζί με το δάσκαλο. Έχουν τη δική τους εμβέλεια. Είναι μικρόκοσμοι για τα παιδιά, με πολύ ισχυρό χωρικό αποτύπωμα. Θέλει, για παράδειγμα, η δασκάλα να δείξει στα παιδιά τι σημαίνει να έχω ένα κυβικό μέτρο μπροστά μου. Θέλει να δείξει τι σημαίνει, θέλει να τα βοηθήσει να μάθουν την ιστορία. Όχι για να γράψουν καλά στο τεστ, αλλά για να μπορούν να τη διηγηθούν αργότερα. Θέλει να τα βοηθήσει να αγαπήσουν τη λογοτεχνία. Και έρχονται λοιπόν οι εκπαιδότοποι να βοηθήσουν τα παιδιά να τους δείξουν έναν άλλο δρόμο, πέρα από το μονόδρομο των σχολικών βιβλίων. Και σε όλα αυτά έχουμε και την τεχνολογία. Τα παιδιά μαθαίνουν από μικρή ηλικία τι σημαίνει, τι είναι ένας laser cutter, τι είναι ένας 3D printer, ποιες οι δυνατότητές τους και πώς εγώ μπορώ να τις εκμεταλλευτώ στο δικό μου project. Ξεκίνησα αυτή τη μεθοδολογία στο μεταπτυχιακό μου, το 2004. Την εφαρμόσαμε πιλωτικά σε κάποια σχολεία της Κρήτης και σήμερα την εφαρμόζουμε στο Δήμο Αθηναίων, σε 24 σχολεία, με την υποστήριξη της Σύμπραξης για την Αθήνα και χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για έναν εκπαιδευτικό να αφαιθεί σε μια τόσο ανοιχτή διαδικασία μάθησης. Αλλά πιστέψτε με, πρέπει να εμπιστευτούμε τα παιδιά. Είναι φανταστικό να τα βλέπεις πώς βυθίζονται στο ρόλο του ερευνητή. Πόσο σε ευγνωμονούν που τους έχεις μαζί σου στην ίδια διαδικασία και σέβεσαι τη γνώμη τους. Είναι φανταστικό να βλέπεις τόση όρεξη και τόση δημιουργικότητα να ξεδιπλώνεται αβίαστα μπροστά σου. Και αυτό παρασέρνει και εμάς και τους δασκάλους τους. Οι εκπαιδότοποι δίνουν ένα πολύ δυνατό σετ δεξιοτήτων στα παιδιά. Και μαζί με αυτό το σετ έρχεται η πρωτοβουλία, η αυτενέργεια, η κριτική σκέψη, η αλληλεπίδραση. Γιατί? Για να μπορούν, για να μάθουν ανά πάσα στιγμή να είναι ικανοί να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Για να μην θεωρούν τίποτα δεδομένο. Για να μπορούν όποτε θέλουν να αλλάξουν το περιβάλλον γύρω τους. Αλλάζω το πώς μαθαίνω. Μαθαίνω να αλλάζω. Αλλάζω τον κόσμο μου.
Ξέρουμε, είδαμε ότι τα παιδιά ξέρουν να μαθαίνουν, ξέρουν να παίζουν, ξέρουν να ονειρεύονται. Εσείς ξέρετε τι κοινό έχουμε όλοι εμείς μεταξύ μας. Ήμασταν όλοι παιδιά. Υπάρχει ακόμα αυτή η μαγική δύναμη μέσα μας. Όμως, για να την ενεργοποιήσουμε, πρέπει να κάνουμε ένα πράγμα. Πρέπει να εμπιστευτούμε και να συμπορευτούμε με το παιδί που κρύψαμε μέσα μας. Ευχαριστώ πολύ.